όπως είναι γνωστό, η Κυριακή το ΠΑΣΟΚ προχωράει στην εκλογή του νέου Προέδρου. Εμείς σήμερα από τα γραφεία της Ομαριακής Επιτροπής καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία για να εκλέξουμε με μαζικό τρόπο τον νέο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη δύσκολη πολιτική συγκυρία η συμμετοχή στις αυτές τις εκλογές ουσιαστικά στέλνει προς την κοινωνία ένα ξεκάθαρο μήνυμα ελπίδας και προοπτικής τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για την μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Θέλουμε με τη μαζική μας συμμετοχή την Κυριακή να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, ελπίζουμε και δυνατό ότι η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ για να ξαναδώσει νικηφόρους αγώνες για τη χώρα. Την Κυριακή με την παρουσία μας και τη συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία επιθυμούμε ως ΠΑΣΟΚ να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Θέλουμε να σπάσουμε τα φράγματα που θέλουν να μας κρατήσουν ακίνητους, σιωπηλούς, να κρατήσουν το ΠΑΣΟΚ απομονωμένο από την κοινωνία και από τους πολίτες. Καλούμε όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ να αντιδράσουν. Και η αντίδρασή τους θα είναι η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, η οποία ουσιαστικά είναι η δικιά τους υπόθεση. Θέλουμε, όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, την Κυριακή να την κάνουμε μια γιορτή της δημοκρατίας και της συμμετοχής, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή μαζί με τους φίλους, μαζί με τα μέλη μας. Θέλω να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή θα είναι σε όλο τον νομό ιδιαίτερα μαζική. Γι' αυτό και όπως θα πούν οι σύντροφοί μου, έχουμε προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να διευκολύνουμε όλους όσους επιθυμούν να πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές, γιατί επαναλαμβάνω, η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές θα δώσει δύναμη και στον νέο πρόεδρό μας, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, αλλά κυρίως θα μας δώσει κουράγιο για να ξεκινήσουμε τον νικηφόρο αγώνα για τις εθνικές εκλογές. Σας ευχαριστώ. Ο γραμματέας και ο Φώτης θα σας δώσουν στοιχεία και πληροφορίες για την διαδικασία των εκλογών. Λοιπόν, η διαδικασία θα γίνει την Κυριακή, στις 18 του μήνα, μεθαύριο. Οι κάλπες θα ανοίξουν 9 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν 5 η ώρα το απόγευμα, εκτός και αν υπάρχει και μεγαλύτερη προσέλευση, οπότε θα παραταθεί ο χρόνος των εκλογών. Το κάθε μέλος ή φίλος που θα έρθει να ψηφίσει θα καταβάλει και ένα ποσό 2 ευρώ για τις ανάγκες των εκλογών και τα έξοδα των εκλογών. Πιστεύω ότι ένα 2 ευρώ δεν είναι και μεγάλο ποσό και ο καθένας μπορεί να το διαθέσει και αν δεν μπορεί, τέλος πάντων, θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος να καλυφθεί. Έχουν συγκροτηθεί εφορευτικές επιτροπές στα 7 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε όλο τον νομό. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν στην Πρέβεζα εκλογικό κέντρο, στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής εδώ, στο Ζάλογο, στο κανάλι, στο πρώην Δήμο Ζάλογο, δηλαδή στο κανάλι, σε δημοτική αίθουσα του Δήμου, στο Λούρο, επίσης σε δημοτική αίθουσα του Λούρου, στην Πάργα, στην αίθουσα ΚΕΠ του Δήμου, στο Καναλάκι, σε αίθουσα του Δήμου, στη Φιλιππιάδα, στην αίθουσα πνευματικού κέντρου του Δήμου και στο Θεσπρωτικό, σε αίθουσα του Δήμου. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να καλέσω όλους τους φίλους και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να προσέλθουν αθρώα στις κάλπες, γιατί πιστεύω ότι πέραν της δυνατότητας που δίνεται στα μέλη και τους φίλους σε μια τέτοια διαδικασία, είναι ανάγκη
να γίνει και η νομιμοποίηση του Προέδρου που θα εκλογεί, τηρώντας το καταστατικό, το οποίο καταστατικό σαφώς προβλέπει ότι ο Πρόεδρος του κινήματος εκλέγεται από τη βάση. Με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και οποιαδήποτε ερώτηση κάνετε. Βότη, θες να συμπληρώσεις κάτι, χρειάζεται κάτι.